Στη σχολική έκθεση με θέμα «Πώς βλέπω το μέλλον μου» δεν είχα παραλείψει να σημειώσω τα μέρη που θα ήθελα κάποτε να επισκεφθώ. Μεταξύ αυτών, μια χώρα στους τροπικούς όπου θα έβλεπα και τους αγαπημένους μου φοίνικες, αλλά και μια ορεινή χώρα, η Ελβετία, όπου θα μπορούσα να περιηγηθώ σε επιβλητικά βουνά. Αυτό που δεν μπορούσα να φανταστώ τότε ήταν ότι θα ερχόταν η ώρα να αναζητήσω στην Ελβετία φοίνικες. Τι είπα? Μια βαρόνι με λεπτό γούστο. Ένα όνειρο ζωής. Ένα σημείο παραδεισένιο. Τη στιγμή που αποβιβάζεσαι στο μικροσκοπικό νησί της λίμνης Ματζόρε, στο Τιτσίνο της Ελβετίας, αυτόματα μεταφέρεσαι πίσω στο χρόνο. Τότε που η αριστοκρατία δημιουργούσε εκλεπτισμένους κήπους χωρίς συνοριακούς φραγμούς. Εδώ μπορείς να βιώσεις και την περίοδο που οι καλοπιστικοί φοίνικες άρχισαν να κατακλείζουν την Ευρώπη. Ολόκληρο το νησί είναι ένας βοτανικός κήπος. Θα βρεις τη γωνιά των Everglades με τα αμερικάνικα δέντρα βουτυγμένα στο νερό, μεσογειακή βλάστηση με αρωματικά φυτά, θηριώδεις συστάδες μπαμπού από την Άπο Ανατολή, ακόμη και λόχμες αρχαίων δασών ομίχλης με δενδρώδεις φτέρες. Στο επίκεντρο όλων βρίσκεται η εξωτική εικόνα των φοινικοειδών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο γιγαντιαίος χιλιανός συνοφήνικας, αλλά και οι συστάδες τραχύκαρπων, τους οποίους νωρίτερα έχεις εντοπίσει σχεδόν σε κάθε κήπο της ευρύτερης περιοχής. Λέγεται ότι σε ένα άλλο παρόμοιο νησάκι της λίμνης Ματζόρε φυτέθηκαν για πρώτη φορά σε αυτή τη ζώνη τραχύκαρποι κατά τον 17ο αιώνα. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη διασπορά τους, που σήμερα έφτασε ακόμη και μέσα στα δάση. Βλέποντας τον κορμό του καλυμμένο με μια παχιά γούνα, αναγνωρίζεις ένα ψυχρόβιο κάτοικο των παγωμένων περιοχών. Η αντοχή στο κρύο του έχει επιτρέψει να αναπτύσσεται σε αναρρύθμιτους κήπους περιοχών με ψυχρό κλίμα. Ο τραχύκαρπος έχει πάρει το όνομά του από την επιφάνεια των σπόρων του, η οποία είναι τραχιά. Είναι ένα είδος παλαμωτού φοίνικα, με φύλλα που μοιάζουν με βεντάλιες, όπως είναι και της Ουασικτόνιας. Η γούνα που σκεπάζει τον κορμό χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ινών. Γι' αυτό η κοιτίδα των τραχύκαρπων δεν είναι γνωστή με ακρίβεια, καθώς οι άνθρωποι τον μετέφεραν από παλιά για να τον καλλιεργήσουν σε νέες περιοχές. Φαίνεται όμως ότι είναι φυτό των εύκρατων και υποτροπικών βουνών της Ασίας και ιδιαίτερα της νοτιοανατολικής Κίνας. Το καντόνι του Τιτσίνο είναι το νοτιότερο από τα 26 καντόνια της Ελβετίας. Η περιοχή είναι συχνά ηλιόλουστη, αν και συνολικά δέχεται μεγάλο ύψος βροχής. Ο χειμώνας εδώ είναι ήπιος. Οι Άλπεις προστατεύουν από τα βόρεια και ανατολικά κύματα ψύχους. Οι λίμνες επίσης αμβλύνουν τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, τα δάση του Τιτσίνο κυριαρχούν φυλλοβόλα είδη δέντρων, που παραπέμπουν σε ένα ψυχρό περιβάλλον. Αλλά ίσως και στην περίοδο των παγετώνων, που δεν ήταν και τόσο παλιά. Αϊφαλοί είδη άρχισαν να εμφανίζονται μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρκετά ξενικά αϊφαλοί είδη άρχισαν να εμφανίζονται ανάμεσα στα φυλλοβόλα δέντρα της περιοχής. Μεταξύ αυτών τραχύκαρποι, αλλά και άλλα αήφυλα είδη όπως η δάφνη, το Απόλλωνα. Γι' αυτό η αλλαγή στη βλάστηση έχει αποδοθεί και με τον όρο «δαφνοποίηση». Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι είχαν ήδη επηρεάσει τη σύνθεση των δασών, μεταφέροντας εδώ για παράδειγμα τη φυλλοβόλο καστανιά. Αυτή η αλλαγή στη σύνθεση δεν προκάλεσε ποτέ ανησυχία, σε αντίθεση με την δαφνοποίηση που αντιμετωπίζεται με κάποιο άγχος. Για να αντιληφθούμε καλύτερα την επιτυχία των τραχύκαρπων, αξίζει να σταθούμε σε ένα δομικό χαρακτηριστικό των δασών. Ένα όριμο δάσος μοιάζει με μια μεγαλούπολη, όσο άχαρος και να είναι αυτός ο παραλληλισμός. Μπορούμε να διακρίνουμε υπόγεια, ισόγεια, ημιορόφους, κάτω ορόφους και ρετυρέ. Λοιπόν, αυτό που συνέβη με τους τραχύκαρπους στην Ελβετία είναι ότι σταδιακά ανέβηκαν από το ισόγειο στο ρετυρέ.
Η εμφάνισή τους στα δάση είναι τέτοια, ώστε το 2014 το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος της Ελβετίας χαρακτήρισε το είδος ως εισβλητικό, με μεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί στο νότιο Τιτσίνο. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τραχύκαρπων πάντως περιορίζονται σε μια στενή ζώνη γύρω από τους οικισμούς και σε χαμηλό υψόμετρο. Με τη σειρά τους, οι οικισμοί βρίσκονται σε σημεία με ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, ενώ στους κήπους τους καλλιεργούνται πολλά όριμα φυτά που καρπίζουν. Οι κότσιφες, που επίσης απτονούν στους κήπους, θεωρείται ότι τρώνε τους καρπούς και στη συνέχεια διασπείρουν τους σπόρους. Αφού το είδος φυτεύτηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα στην περιοχή, γιατί χρειάστηκαν 3 αιώνες για να εξαπλωθεί στα δάση? Η πρώτη σκέψη που κάνουμε, η πιο απλοϊκή ίσως, είναι ότι αυτό οφείλεται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Η θερμοκρασία του πλανήτη έχει ανέβει, οι φοίνικες είναι τροπικά φυτά, γι' αυτό εξαπλώθηκαν βορειότερα. Πράγματι, από τη δεκαετία του 1970 και μετά, καταγράφονται υψηλότερες θερμοκρασίες και γενικά λιγότερες ημέρες παγετού. Όσοι όμως έχουμε δει να παγώνει ένα φυτό ευαίσθητο στο κρύο, γνωρίζουμε ότι αρκεί μία μονάχα παγερή νύχτα για να συμβεί αυτό. Παραδόξως, τόσο παλιότερα όσο και πρόσφατα, η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ποτέ ιδιαίτερα χαμηλά για τα δεδομένα των τραχύκαρπων. Η επιτυχία ενός ξενικού είδους εξαρτάται και από τον αριθμό των ατόμων που μεταφέρονται σε μια νέα περιοχή. Η περιοχή των λιμνών είναι πλέον ένα φημισμένο θέρετρο τις τελευταίες δεκαετίες και η ένταση κατασκευής σπιτιών τεράστια. Όλοι οι κήποι, λίγο πολύ, έχουν τουλάχιστον ένα τραχύκαρπο. Από την άλλη πλευρά, τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιοριστεί και έχει καταληφθεί η εκμετάλλευση των δασών. Οι τραχύκαρποι μπορούν πλέον να αναπτύσσονται ανενόχλητοι. Τελικά, φαίνεται ότι η εξάπλωση των τραχύκαρπων οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Τραχύκαρποι πλέον εμφανίζονται σε πολλές περιοχές του κόσμου και συμμετέχουν ήδη στα τοπικά οικοσυστήματα. Στη Νέα Ζηλανδία, η γύρη των τραχύκαρπων αποτελεί πλέον βασική τροφή για ένα ενδυμικό είδος νυχτερίδας. Στην Ευρώπη, κάποια ελάφια ροκανίζουν τα φύλλα των τραχύκαρπων που παραμένουν πράσινα το χειμώνα, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα δέντρα εδώ που είναι φυλλοβόλα. Η κήρυξη του τραχύκαρπου ως είδος εισβλητικό μπορεί να σημάνει και το τέλος της επέλασής του στην Ευρώπη. Μπορεί να δοθεί η εντολή να ξεριζωθούν όλοι ακολουθώντας μια ευρωπαϊκή πολιτική. Κλείνοντας τα μάτια σε ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει ριζικά, νοσταλγούμε μια φύση ανέγγιχτη, ακόμη και εκεί που φαίνεται να μην υπάρχει επιστροφή. Το παράδοξο είναι ότι ενώ υπάρχουν μέρη στην Ευρώπη που παραμένουν ανέγγιχτα για πολλές δεκαετίες ώστε να μπορούν να θεωρηθούν άγρια φύση, η ίδια ευρωπαϊκή πολιτική διευκολύνει σήμερα την επέλαση του ανθρώπου σε αυτές. Σχήμα οξύμορο, υπαραλογισμός.